Καλησπέρα φίλοι μου και φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα νέο μακμα βίντεο. Στο σημερινό δείγμα θα απολαύσουμε πίτσα από τη Λαρόκα, στην Καβάλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη που δίνετε στο κανάλι μου. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, να γράψετε ό,τι θέλετε, δικές σας ιδέες, προτάσεις, φαγητά. Ρωτήστε μετά αν θέλετε να συζητήσουμε οτιδήποτε. Αν θέλετε, κοινοποιήστε το βίντεο μου και το κανάλι μου στους φίλους σας, φίλες, για να γίνει παρέμβαση μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Τα φίλια μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ασκράβες και σε όλους όσους βλέπουν και στηρίζουν το κανάλι. Ας το απολαύσουμε. Hello my friends and welcome back to a new ASMR Magma video. Tonight the dinner we enjoy is pizza. Thank you so much for supporting my channel. If you like my video, press like, subscribe, comment, write anything you want, your opinions, your ideas, any questions, anything you want. If you want to share my video on my channel, your friends to be our company biggest. Thank you so much. I want to send my greetings to all the subscribers that want to watch and support my channel. Let's enjoy. Thank you. Καλησπέρα φιλαράκια μου, σήμερα θα φάμε πίτσα, είχαμε καιρό να φάμε πίτσα. Όπως είπα και σε ένα άλλο βίντεο, από τη μια από τις καλύτερες πιτσαρίες Καβάλας στη Λαρόκα. Πολύ νόστιμο. Για γράψτε μου κάτω στα σχόλια τα thumbnail σας αρέσουν που βάζω στο βίντεο. Ναι, μου άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία, τον φίλο του καναλιού που με βοηθάει πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα παιδιά έχει πάρα πολύ ζέστη. Χαρούμενα πρώτα απ' όλα. Καλό μήνα σε όλους. Καλό Ιούλιο να έχουμε. Καλά να μπει ο μήνας. Τέλεια πίτσα. Η ονομασία αυτής της πίτσας είναι ελληνική πίτσα. Όπως σας είπα, η ονομασία αυτής της πίτσας είναι ελληνική πίτσα. Είναι η ίδια με τη special πάνω κάτω. Να νιώθει. Άλλα υλικά πάνω. 2-3 είναι τα ίδια. Αλλά δεν θυμάμαι πια. Όσοι μπορείτε, γράψτε στα σχόλια στο προηγούμενο μου κανάλι ότι έχω καινούριο κανάλι. Να έρχονται και subscribe, να έρχονται και άτομα από το προηγούμενο κανάλι σε αυτό. Αν μπορείτε και θέλετε, βοηθήστε λίγο. Είδα χθες ένα ντοκιμαντέρ με φάλαινες, φώκες και θαλάσσιους ελέφαντες. Έλεγε ότι η όρκα στιγμή αυτά είναι 900 μέτρα νομίζω, κάπου εκεί. Ο φυσιτήρας, μια άλλη μεγάλη φάλαινα, φτάνει λίγο παραπάνω, 1000 και κάτι. Ο θαλάσσιος ελέφαντας, μόνο ο θαλάσσιος ελέφαντας μπορεί και φτάνει 1800. Και νομίζω ότι το αμέσως επόμενο, κοντά στα 3000, ήταν η μπλε φάλαινα. Και εξηγούσε, ξέρω εγώ, πώς αντέχουν τέτοιες πιέσεις λόγω του σώματός τους. Και εγώ από την άλλη σκέφτηκα, λέω, εδώ λέω
ή πώς το λένε, ο θαλάσσιος ελέφαντας, λέω, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, μπόρεσε και έφτασε τα 1800 και η μπλε φάρινα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς για την μπλε φάρινα. Νομίζω ότι την είχε πει 3000. Και τώρα μου έβαλαν οι άλλοι 5 ένα μικρό υποβρύχιο, υποτίθεται, για να φτάσουν τα 3.800-900 μέτρα για τον Τιτανικό. Δηλαδή, τι να πω. Και να βγαίνουν μετά και να λένε, ας πούμε, ένας από αυτούς που έφτιαξε το το μικρό υποβρύχιο, να λέει, εμένα μου είπαν να μην βάλω το κάποια, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, τα συγκεκριμένα πράγματα, και τα έβαλα. Από την άλλη να λένε ότι απλώς θα βάλω μια υπογραφή χωρίς να περάσει τα ειδικά τεστ. Γιατί, για να πάνε να δουν το Τιτανικό. Και πού, στην Άβυσσο, δηλαδή, εκεί που δεν φτάνει ο ήλιος. Τι να δεις, τα φιλική. Όσο φως και να έχεις, το μικρό το υποβρύχιο είναι σαν τσόφλι. Σαν τσόφλι προς το Τιτανικό. Τι να δεις. Τι να πω, δηλαδή, όλο αυτό το θέμα μου φαίνεται πολύ περίεργο. Περίεργο, μεγάλο λάθος δηλαδή. Να σου λένε, δεν έχουν δει τα σωστά πράγματα, να βάζουν σε υπογραφές, να σε βάζουν να υπογραφή, που να σου λέει ότι, ξέρεις τι, μπορεί να γίνει, μπορεί, ας πούμε, να γίνει ένα ατύχημα, κάτι οτιδήποτε, και να χάσει τη ζωή σου και να υπογράφεις εσύ και να λες εντάξει. Εδώ, εγώ όταν ήμουν στην Αγγλία και πήγα να υποτίθεται να κάνω το εμβόλιο της Moderna, με είχαν βάλει να υπογράψω υπογραφή, με είχαν βάλει να υπογράψω χαρτί που να λέει ότι, ξέρεις τι, αν γίνεται οτιδήποτε δεν φέρνουμε καμία ευθύνη. Και τους λέω, καλά ρε παιδιά, δηλαδή άμα, ας πούμε, χτύπα ξύλο, χάσω τη ζωή μου, αυτό ήταν. Λέει, ναι. Τι λέτε ρε πλάκα, με κάνετε. Σηκώθηκα και έφυγα. Και τους φάνηκε και παράξενο. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό με το πώς το λένε, αυτό με το Τιτανικό, εγώ προσωπικά το χαρακτηρίζω μεγάλο λάθος. Αλλά ό,τι έγινε, έγινε. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Okay, my friends, one more magma video. It's very thank you so much for watching my video. If you like my video, press the like, subscribe, comment, let anything you want, your opinions, your ideas. Any questions, anything you want, if you want to send my video or my channel to your friends,
του BR Company Biggest. Thank you so much, see you to the next video, bye bye. Ωραία φίλοι μου και φίλες μου, άλλο ένα μάγμα βίντεο μόλις αυτό το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, γράψτε ό,τι θέλετε, δικές σας ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, οτιδήποτε. Αν θέλετε, κοινοποιήστε το κανάλι μου και το βίντεο μου στους φίλους σας, για να γίνει πάρα μας μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!